Τώρα, ας πούμε λίγο και μερικά νεότερα δεδομένα. Όμως, έχει ενδιαφέρον ότι όσο προχωράει η επιστήμη, η ακτινοθεραπεία και η ογκολογία γενικότερα με καινούργια χημειοθεραπευτικά φάρμακα για τη στοχευμένη θεραπεία, εδώ βλέπουμε μια πρόσφατη μελέτη στο GCO που έδειξε, βέβαια δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, αλλά έδειξε μια πλήρης απάντηση 87% σε 2 χρόνια και 69% λειτουργική κύση. Βέβαια είναι μικρό ποσοστό, αλλά έτσι για να πάρουμε μια γεύση, αυτοί χρησιμοποίησαν και την πλαξταξέλη ως ευαισθητοποιώ ουσία για την ακτινοθεραπεία, καθώς και τη γευσιταμπίνη σε συνδυασμό με την πλατίνα στην ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία διατήρησης. Καθώς επίσης και μια μελέτη που τρέχει τώρα, που είναι με το τραστούσουμα, το οποίο είναι ένα μονοκλινικό αντίσωμα εναντίον του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα, το οποίο βρήκανε ότι 57% των ασθενών που εξέφραζαν το παράγοντα αυτό σε μειοδυτικό καρκίνο κύστης είχαν λιγότερη απάντηση στη χημειοθεραπεία και εκτινοθεραπεία. Έτσι προσέθεσαν αυτό το μονοκλινικό αντίσωμα που αναστέλει τη δράση του παράγοντα και σε συνδυασμό με την πλαξταξέλη και την ακτινοθεραπεία περιμένουμε να δούμε σαφώς καλύτερα αποτελέσματα από ό,τι λένε αυτοί. Έτσι, τα συμπεράσματά μας είναι ότι η συνδυασμένη θεραπεία μπορεί να είναι μια εναλλακτική λύση σε επιλεγμένους ασθενείς, προσφέρει 50% επιβίωση, ενώ 3/4 των ασθενών διατηρούν την κύση τους. Χρειάζεται όμως καλή πληροφόρηση του ασθενή και καλή συνεργασία τριών ειδικοτήτων. Τώρα, και αν το δούμε σαν μια τελική βαθμολογία, επειδή θα κρυθούμε κιόλας αύριο. Κάναμε λίγο αυτό το πίνακα για να μπορέσουμε λίγο να συγκρίνουμε πράγματα που πιθανώς δεν συγκρίνονται, γιατί δεν έχουμε συγκριτικές μελέτες. Το τρίπτυχο στην παρούσα παθολογία είναι η εξής: πρέπει να έχουμε ένα καλό τοπικό κοντρόλ. Και αν συγκρίνουμε την κυστεκτομή με την πολυδύναμη, μάλλον εδώ η κυστεκτομή έχει καλύτερα αποτελέσματα, γιατί αφαιρεί το όγκος. Και ειδικά όταν δεν έχει θετικά χειρουργικά όρια. Εντάξει. Άρα το συν, μάλλον πηγαίνει στην κυστεκτομή εδώ. Το δεύτερο που κάποιος πρέπει που ανησυχεί είναι οι μικρομεταστάσεις. Τι γίνεται, το συν πλην στην κυστεκτομή είναι εξής, διότι αν κάνεις μόνο κυστεκτομή δεν επηρεάζεις καθόλου τις μικρομεταστάσεις, παρόλο ο βρύς λεμφαδενικός καθαρισμός έχει φέρει κάποια, έτσι έχει ανατρέψει λίγο τα αποτελέσματα. Στην πολυδύναμη έχει προηγηθεί η χημειοθεραπεία. Άρα ένα συν πλην που περιμένουμε ακόμα περισσότερες μελέτες για το λεμφαδενικό και το συν θα πήγαινε εκεί αν έκανες νεοάντζιβαν χημειοθεραπεία. Έτσι, και τελευταία τα όρημα αποτελέσματα της δεκαετούς επιβίωσης με MCV, γιατί του MVAC δεν έχουν βγει ακόμα, είναι ότι εκείνο το 6% που ήταν οριακά στατιστικό σημαντικό στην πενταετή επιβίωση, στη δεκαετία είναι 16. Άρα αυτοί που κάνουν ο άτζουβαν ζουν περισσότερο και στατιστικά σημαντικά τώρα με αυτά τα αποτελέσματα. Παρακαλώ. Απλά μία παρατήρηση ότι πλέον στο εξωτερικό γίνεται ένα adjuvant είναι στάνταρ ή προσπάθεια γίνεται να είναι στάνταρ σε όλα. Και σε ΤΑΒ 2. Ναι, σε ΤΑΒ 2. Και υπάρχει προσπάθεια να γίνεται και σε, να διαχωριστεί το ΤΑΦ 1 σε επιθετικό ΤΑΦ 1 και μη επιθετικό. Και στο επιθετικό ΤΑΦ 1 γίνεται άμεσα κυστεκτομή. Ναι. Και όσον αφορά την ποιότητα ζωής, για να κλείσουμε με αυτό, σαφώς εδώ η πολυδύναμη θεραπεία έτσι, έχει τα υπέρ της και με όλα αυτά που είδαμε. Άρα θα έλεγε κάποιος ότι μάλλον στους συγκεκριμένους ασθενείς, εντάξει, έχουμε εκείνο το συν πλην με καλύτερο το συν στην πολυδύναμη θεραπεία. Ίσως η ζυγαριά γύρει λίγο μπροστά μας. Κάποιες παρατηρήσεις εδώ για να μπορέσουμε να... Το δικηγόρο του διαβόλου ότι η αντίπολη ομάδα θα αναφέρει secondary malignancies και θα αναφέρει και καρδιοπάθειες από τη χημειοακτινοθεραπεία. Συμφωνώ. Δευτεροπαθείς χημειοθεραπείες δεν έχει βγει ποσοστό ακόμα, οπότε είναι αμφιλεγόμενες μελέτες για δευτεροπαθείς νεοπλασίες και οπότε δεν μπορούν να μας κατηγορήσουν γι' αυτό. Εκεί που ξέρουμε είναι για τους όρχες. Εκεί κάνουν. Έτσι. Στην κύστη, επειδή δεν έχουμε τη μεγάλη επιβίωση λόγω της ηλικίας, εκεί ακόμη δεν έχουν εμφανιστεί. Η πλατίνα κάνει ζημιά. Και έχουμε το φαινόμενο του DNA πλατίνα. Που επηρεάζει τον τύπο. Καρδιοπάθειες. Καρδιοτοξικότητα δεν νομίζω ότι έχει η πλατίνα. Νεφροτοξικότητα έχει. Γιατί οι μελέτες αυτές, η βιμπλαστίνη, ας πούμε, και η δοξορομπική, ίσως είχε τοξικότητα. Αλλά τώρα δεν χρησιμοποιείται πλέον το MVAC. Χρησιμοποιούν την πλατίνα, γι' αυτόν τον λόγο. Δεν έχει μεγάλη δηλαδή, η καρδιοτοξικότητα η πλατίνα. Απλά ένα τελευταίο για το MVAC που αναφέρατε. Στη Βιέννη ήταν πολύ ενδιαφέρον που βγήκαν οι Αμερικανοί ογκολόγοι.
Και ομολογήσανε ότι μετά την non-inferiority που βγήκε η μελέτη για το GC και το MVAC, ότι το high-dose MVAC ήταν καλύτερο και πήγαν στο GC από την πίεση των εταιριών και το λέγανε φθαρσός μπροστά σε όλο το ακροατήριο. Το high-dose όμως, το MVAC. High-dose MVAC μαζί με granulocin. Άρα, για να συνοψίσουμε και στην ερώτηση του κ. Χατζηχρήστου, είναι εξής. Ποια είναι τα δυνατά μας στοιχεία? Καταρχάς, πρέπει να μιλάμε για πολυδύναμη. Μιλάμε πολυδύναμη μόνο σε αυστηρά επιλεγμένο ασθενή. TAF2 ως TAF3. Εντάξει. Δεν έχει υδρονέφρωση. Είναι μονήρες, είναι κάτω από 5 εκατοστά. Έχει καλή νεφρική λειτουργία, έχει καλό performance status. Όλα αυτά που έχει ο ασθενής μας. Συμφωνούμε σε αυτό. Αυτό είναι. Ξεκινάμε από εκεί. Αυτή είναι η ένδειξη. Παρακαλώ. Βασίλη, μια μικρή παρατήρηση. Όταν λέμε TAF3, εννοούμε το TAF3 το προ ή το τελευταίο? Γιατί αν μιλάμε για TAF3 το σημερινό, μιλάμε για περικυστική, δίθυση περικυστικού TAF3 λίπους. TAF3α. TAF3α της προηγούμενης σταδιοποίησης. Εντάξει, το συγκεκριμένο μας περιστατικό είναι TAF2 όμως. Εντάξει, εδώ είμαστε με όλα τα προβλήματα της σταδιοποίησης. Το εκεί, έτσι. Να πει ότι με το σημερινό TAF3 είναι αγαλό. Άρα το περιορίζουμε σαν TAF2 που είναι και το περιστατικό μας. Εντάξει, ένα, δύο. Μιλάμε ογκολογικό περιστατικό. Η επιβίωσή μας πιστήκαμε ότι είναι η ίδια. Δεν πίστηκε κανένας. Να μην πάμε καθόλου αύριο. Από τις μελέτες αυτές που είδαμε και τα λοιπά, κανένας δεν πιστεύει ότι έχουν... Κανένας. Τότε να φύγουμε. Παρακαλώ. Μας πιστεύει, νομίζω μας πιστεύει εδώ ο συνάδελφος. Η επιβίωση δεν μπορεί να είναι η ίδια. Θα είναι πάντα σίγουρα λιγότερη. Πλέον το quality of life το καρότο. Αλλά η επιβίωση από αυτή τη μελέτη δεν είναι η ίδια. Είναι χαμηλότερη. Εντάξει, έχουμε τις σειρές. Η σύγκριση που μπορεί να γίνει με τα δεδομένα που έχουμε. Στα δεδομένα που έχουμε, φαίνεται ότι είναι παρόμοια. Να μην τι άλλο. Δηλαδή δεν έχει τεράστιες διαφορές ένα 10% με ένα 50-60. Μιλάμε για μια επιβίωση πενταετίας και με διατήρηση κύστης 40 με 60%. 10% είναι πολύ, είναι ένας στους 10 ασθενείς. Όχι. Η διαφορά. Παραδείγματα κάνω. Δηλαδή δεν έχουμε τέτοια τεράστια διαφορά με την κυστεκτομή και οι μελέτες τουλάχιστον σε αυτά τα τρία κέντρα, γιατί αυτά κάνουν τώρα, είναι παρόμοιες. Και εν τω μεταξύ είναι μελέτες από δύο μεγάλα χειρουργεία. Είναι μεγάλες χειρουργικές σειρές αυτές. Είναι 1000 ασθενείς και. Αυτό αποτελεί όμως και ένα πρόβλημα για τα επιχειρήματά μας, γιατί ακριβώς αφορά κέντρα τα οποία έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αυτά τα πράγματα και να εμφανίσουν αυτά τα αποτελέσματα. Δηλαδή, ενδεχομένως, αν οι συνθήκες δεν είναι ιδανικές όπως φαντάζομαι είναι εκεί, το ίδιο δεν μπορεί κάποιος να το υποστηρίξει. Κύριε Ευαγγέλη, το ίδιο συζητάμε και για την κυστεκτομή και οι συζητήσεις γίνονται ποιοι πρέπει να κάνουν. Δηλαδή, πρέπει να κάνεις τουλάχιστον 11 με 17 κυστεκτομές το χρόνο για να κρατιέσαι. Πρέπει να έχεις έναν αριθμό λεμφαδένων που κάθε φορά που να βγάλεις και δεν πρέπει να έχεις χειρουργικά όρια για να πεις ότι εγώ. Μου επιτρέπεται μάλλον να κάνω κυστεκτομές ή να λέω ότι κάνω κυστεκτομές. Και φαίνεται ότι και στα μεγάλα κέντρα του ΧΕΡ, πάλι μελέτες από το Memorial, ότι αυτά που έχουν πολλοί κόσμο, πολλές κυστεκτομές, πάνε καλύτερα. Και νομίζω είναι λογικά αυτά, διότι έχουν μεγαλύτερη εμπειρία. Το ίδιο ισχύει και για την πολυδύναμη. Δηλαδή, άρα εκεί είναι συγκρίσιμα τα πράγματα. Εξειδίκευση εδώ, εξειδίκευση και εκεί. Όταν λέμε απλά για να γίνει κατανοητό και νομίζω ότι. Θα σας βοηθήσει πάρα πολύ αυτή. Είναι μια Αμερικανιά, η οποία τη βρίσκω εγώ πάρα πολύ χρήσιμη. Την έχω υιοθετήσει από πολύ παλιά. Υπάρχουν τα περίφημα SOPs, τα οποία είναι τα αρχικά Standard Operational Procedures. Λοιπόν, ο Βαγγέλης Γκούσης τα λατρεύει γιατί τα είχε στην Αγγλία. Οι Αμερικάνοι τα είχαν εφεύρει νωρίτερα βέβαια. Τα λένε SOPs, όπου καταγράφεις εσύ στο γιατρείο σου ό,τι κάνεις, πώς το κάνεις. Βήμα προς βήμα και μετά το ακολουθείς. Καταγράφεις το χειρουργείο σου πώς το κάνεις και το ακολουθείς. Τυποποιείς ουσιαστικά τη διαδικασία. Και επίσης η αρχή για βελτίωση πάντοτε, και το έχω δείξει πάρα πολλές μελέτες, σε πάρα πολλές, όχι στην ιατρική μόνο, παντού, σε όλους τους χώρους, από τα αυτοκίνητα, από τα εργοστάσια, από παντού, ότι άμα το δουλέψεις έτσι και επιβληθείς στον εαυτό σου να το κάνει, μετά συνηθίζεις, αυτοματοποιείται και έχεις μια πολύ σημαντική βελτίωση. Όλες οι μελέτες δείχνουν. Περίπου στο ποσοστό 25 με 35-40% βελτίωση των αποτελεσμάτων, ό,τι δουλειά και αν κάνεις, άμα έχεις μια τυποποίηση στη διαδικασία σου. Δηλαδή, το τραπέζι σου, ας πούμε, στο πιο απλό, στην κυσεροσκόπηση, θα έχει εκείνο και εκείνο και εκείνο που θα τα έχει εκεί. Θα βάζω εκείνη την ξυλοκαίνη, εκείνο το ζελέ εκεί, τη γάζα εκεί, το ένα εκεί. Και λάθη να υπάρχουν σε αυτά, επειδή το τυποποιείς, γίνεται καλύτερο.
Ακριβώς. Και κλείνοντας όλο αυτό, νομίζω για την ποιότητα ζωής δεν μπορεί να αμφιβάλλει κανένας. Ότι όποιος έχει την κίστη του δεν έχει καμία σχέση με αυτόν που θα έχει κάνει εκτροπή και θα την έχει αφαιρέσει. Άρα νομίζω εδώ κλείνουμε. Άρα τα όπλα μας είναι ουσιαστικά ίδια επιβίωση, έτσι, και καλύτερη ποιότητα ζωής.